Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Τα λεφτά έρχονται μέσα στα χέρια σου και εξαφανίζονται. Τι αν κάνει τούτο, εξαφανίζεσαι και τις νύχτες. Εν ξέρουμε που πάεις. Άντε πάλι. Είπαμε είχα δουλειά με το Σοφοκλή. Δουλειά. Οκ. Εγώ να μάθω τα δουλειά είχες. Και να σου πω κάτι, εν να ξαναμιλήσουμε. Αν θέλεις τον άντρα σου για πάντα δίπλα σου, χωρίς να σκέφτεται καμιάν άλλη γυναίκα, πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Εντάξει. Θα κάνω ό,τι μου λες. Δεν πρέπει να στεκόμαστε στο παρελθόν, ούτε να αγχωνόμαστε για το μέλλον. Πρέπει να ζούμε το παρόν. Πρέπει να ζεις την κάθε στιγμή. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να πεθαίνεις ή να ζεις απεθαμένος. Το έχεις φιλοσοφήσει, βλέπω. Αν δεν το είχα φιλοσοφήσει με όλα αυτά που έζησα, θα είχα σαλτάρει. Τι εννοείς? Ρε εσύ, να σταμάτα να σκέφτεσαι έτσι. Αφού είναι τόσο αθώα τα πράγματα, γιατί δεν κουβαλείς κάποιος ο Παύλος? Ένα που λέει, δεν κουβαλείς κάποιος ο Παύλος, ρε υπουργός, υπουργός. Να δούμε τα παράνομα πράγματα που βάλουμε και εμείς και διά μας έτσι ρεάλια. Ούψ! Σε πρόσεξα. Τι προσπάθεις να αποδείξεις, ρε Άντρη? Τελικά είχασα για πιο έξυπνη. Πιο έξυπνη που σένα πάντως είμαι. Ενώ σας συμφωνήσαμε. Ως το τελευταίο ευρώ. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ναι. Πάμε να εσείς. Που λέει πιέρνω λόγι. Εμείς προσέχουμε πάντως. Αλλά και εξαρτώνται όλα από μας. Με την πρώτη ευκαιρία που να σε ξαναπιάσει τηλέφωνο, να της πεις να πάει να παραδοθεί στην αστυνομία. Τι λες? Τούτον που άκουσες. Τι να κάνουμε να είναι ο παπάς μας? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως είμαι πολλά χωμένη. Να του μιλήσεις εσύ πρώτος. Νομίζω να μπλέξουμε ένα άσχημα. Βασίλη, σταμάτα να κολώνεις. Έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε την αλήθεια. Γιατί δεν ήρθε ποτέ να μας έβρει, γιατί θέλει να μας δει? Θέλω να ακούσω τον παπά μας να μας λαλίζει τη δική του την πλευρά. Όχι να ξέρουμε μόνο τη δική της μάμας. Νομίζω δαμέ είμαστε. Πάμε. Αδόνη μου, έλυσες τις ασκήσεις στο μαθηματικό σου? Εγώ έλυσα με ο Κούλης. Ο Κούλης? Φέρ' τα, αγάπη μου, να τα ξαναλύσουμε, γιατί τα ξέρω αντί αστεράκι να πιάσεις κουλουράκι. Γιατί? Εγώ μπρος σύνταξη μου στα μαθηματικά. Ήσουν πρώτος. Αμα αν ήσουν εσύ πρώτος, ρε Κούλη, φαντάζομαι πως ήταν ο τελευταίος δηλαδή. Όχι, τώρα προσβάλλεις με. Καλά, συγγνώμη, Κούλη μου, αλλά σου πω. Πες, έχουμε 10 πορτοκάλια. Και φάμε τα 4. Τι μας μην ισχύει? Ναι, σκεφτείτε να δούμε. Χα, μετράτε να δούμε. Μυρίσκου μας και ο ποτήρκα έχει μόνο φρέσκο. Και ο παιδάκι έχει τα γενέθλια του. Εγώ!
πολύ αγάπη από μένα, τον Σολομό και την Αντρουλού. Α, Παναγία μου, μα τι ωραίο δώρο μας έφερε. Πες έναν ευχαριστώ για να φιλείς τη Λέλα σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αγάπη μου. Σιγά, σιγά, σιγά. Λάβω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Είστε καλά. Ρε, όντο που είναι εδώ για το φύτο, ρε, για μένα κλειτσί, ρε. Ρε, κατέβα κάτω, ρε, σε 200 κιλάλια το διαλύσεις. Δέσποινα μου, τα μαύρα μπαλόνια. Εμείς κάτω παρακολουθούμε άσπρα μπαλόνια, εις το Λονδίνο θωρούμε μαύρα μπαλόνια. Δες τα μπουμά. Μα δέτα, δέτα. Πώς ήταν το φαΐ? Μια χαρά, ευχαριστώ. Σιγάρα με τα πένα του, κύριε, ρε. Νικόλα μου, θέλεις να σου φέρω κάτι, λίγο νερό? Όχι, εντάξει, ευχαριστώ. Μια σόδα. Όχι, λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω τίποτα. Ξέρεις ότι η σόδα κάνει πάρα πολύ καλό μετά το φαΐ, Νικόλα μου. Βοηθά πάρα πολλά στην πέψη. Φου, Παναγία μου, λοιπόν, δεν θέλω τίποτα. Άντρε, μωρό μου, και εσύ τώρα, αφού άνοιξα, δεν ήμουν να κάνω να την πετάξουμε. Έλα, Κελί. Έλα. Μας βαρουγκάς τώρα. Άντε, αγάπη μου. Επιέ ακόμα λίγο, τι θα σου κάνει μια γουλιά. Ελικία. Εντάξει, ευχαριστούμε τώρα. Πώς νιώθεις? Τι? Πώς νιώθεις? Α, απαραγιά. Τι? Νικόλα. Νικόλα, τι έχεις? Νικόλα μου, να τηλεφωνήσω του γιατρού. Έλα, πάμε στο γιατρό, έλα. Άντε ρε, Λουγιά, παράτα με. Άντε ρε, Νικόλα, περιπέτσεις με. Λουγιά, φοβάμαι να σε κεφαλή μου. Δεν μου πάθεις σήμερα. Πονείς. Ευτυχώς που ήρθαν οι δέσπο τελευταία στιγμή και κλείδωσαν με από τα σέρκα τους. Τώρα αντζηθήκες την απομόνωση. Με ησυχάσουν για σήμερα. Έλα, μην το σκέφτεσαι. Πάμε να φάμε. Πήγαινε εσύ και να έρθω εγώ σε λίγο. Πολλά κρυφά. Παρόπα τα δυο μου χέρια θα χτυπώ. Θα ρωπά τα δυο μου χέρια, τα χτυπώ. Θέλεις βοήθεια? Όχι, όχι, είναι εντάξει. Ορίστε το χυμό σου. Ξέρεις, Μελίνα. Μελίνα μου. Ξέρεις, Μελίνα μου. Φαίνεται να σε συμπαθεί ιδιαίτερα ο Σούπερμαν. Κατά κρύον είσαι η πρώτη που φαίνεται να κέρδισε την καρδιά του. Ελπίζω να νιώθει το ίδιο και το αφεντικό του Σούπερμαν. Έλα τώρα, με κάνεις να κοκκινήσω. Μα γιατί Ντάνι μου? Γιατί με λες Ντάνι, δεν σου αρέσει το όνομά μου? Ιορδάνης, Ιορδάνης, Ντάνης. Είναι πιο σεξι. Αλήθεια? Ναι. Γι' αυτό, Ντάνι μου, όταν τελειώσεις με το χυμό σου, έχω σου μια έκπληξη.
Χτύπα εσύ το κουδούνι. Εσύ είσαι στην ιδέα να τον εντοπίσουμε. Χτύπα εσύ. Ποιο θέλετε? Τον κύριο Στέλιο Αντωνιάδη. Το Στέλιο. Ο άντρας μου έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Συγγνώμη, γεια σας. Εσείς ποιοι είστε και ψάχνετε τον πατέρα μου? Για άλλο Στέλιο που ήρθαμε. Συγγνώμη για την ενόχληση. Έλα, κύριε. Φαίνεσαι αδύναμη. Τρώεις καλά? Προσπαθώ. Γενικά προσπαθώ να επιβιώσω. Αν δεν ήταν και τα μωρά. Ρενά, σταμάτα να σκέφτεσαι πελάρες. Τέλος πάντων, αφήσεις με εμένα. Εσύ είπε μου. Ο θείος στη γαμνή, ο Αλέξανδρος. Να σου πω. Εντάξει, ο Αλεξάνδρος ανησύχησε μας λίγο, αλλά τελικά ήταν μια ίωση. Ευτυχώς. Με τον Αλεξάνδρο παλεύκω ότι με τον παπά μου αν ήξερω τι να κάνω. Δηλαδή? Δηλαδή χάλια. Με το παραμικρό που παθαίνει ο Αλεξάνδρος πανικοβάλλεται. Βρε λύσεις στο ποδόν και στα ξενύχτια. Πρώτη φορά τον είδα έτσι. Εντάξει, ρε λένε μου. Κάμε υπομονή. Είναι ηρεμήσει με τον καιρό. Χάσε μια απρόσμενη πρόσκληση μου την Ιώβη. Για να πάω να τη δω στη φυλακή. Να πάεις? Επία. Επία ήδη. Στεναχωρεθήκα πολλά. Είναι πολλά περίεργο να επισκέφτεσαι κάποιο φίλο σου στη φυλακή. Ειδικά αν είναι φίλη σου. Η Νιώβη κατάστρεψε μόνη της τη ζωή της. Τέλος πάντων, ίσως μου πεις στο τηλέφωνο ότι κάτι με ήθελες, κάτι ήθελες να μου πεις. Ναι. Συναντήθηκα με τον Σπύρο. Το Σπύρο? Τι σου είπε? Διάφορα. Διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Πού είναι τούτη? Κι αν είναι τούτη για μου? Η Δέσποινα. Η μάμμα. Είναι στον μπάνιο. Νικόλα. Θέλω να σου μιλήσω. Δεν μου λέει, Βέντη μου, Κύπρο να πεις ποτέ σου. Που ήμουν μητσής. Σε χωρκόν τις ιδέες μου, γιατί. Πολλά καλός άνθρωπος είστε, Δέσου. Κρίμα μπούνι σου μεγάλος να τη γνωρίσεις καλύτερα. Δεν ξέρω αν σου είπε τίποτα η μάμμα σου. Θέλω έτσι να μιλήσουμε λίγο άντρας προς άντρα. Σκεφτούμαστε με τη μάμα σου να ζήσουμε μαζί. Έτσι δεν πειράζει σε ένα τίποτα. Έτσι πας στο ανέκδοτο γέμο. Όχι, ναι, αυτό γέλω. Κάνετε ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα λίγο. Να περάσεις καλά σου εσύ. Τι εννοείς, ρε. Πιβέτε. Να σου κάνει και εσένα εκείνα που έκανε τον παπά μου. Τι έκανε δηλαδή η μάμα σου? Μιλήσουμε. Τι έγινε? Εσείς θα μου πείτε τι έγινε. Πού ήσασταν σήμερα το πρωί και δεν πήγατε στο μάθημά σας?
Δεν μου έπιασε από το σχολείο. Όχι, Βασίλη, δεν με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο. Σας είδε μία φίλη μου και μου το είπε. Λοιπόν, περιμένω απάντηση, Αγγελική. Μη ρε μαμά, θέλαμε να πλάνα πάμε να πούμε. Πήγαμε σε μια καφετερία με κάτι φίλου, σιγά. Τι λες, παιδί μου, πήγατε σε καφετερία και μου το λες έτσι απλά αυτό. Ούλη, παρά μας επειδή εμείς γιατί δεν πάμε δηλαδή. Αγγελική, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Εσύ είσαι σοβαρό παιδί. Συγγνώμη. Τι σι. Εντάξει, ρε μαμά, δεν θα ξαναφύγουμε το σχολείο. Μπορούμε να κάτσουμε να φάμε τώρα. Θα φάτε. Αλλά θέλω ένα πράγμα από εσάς. Δεν θέλω να με ξαναπάρουν τηλέφωνο και να μου πούνε ότι δεν πήγατε στο μάθημά σας. Το καταλάβατε? Πηγαίνετε να πλύνετε τα χέρια σας τώρα. Θέλετε τίποτα άλλο να σας φέρω? Βέβαια μου, κάτσε, 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 εδώ δεν θέλω τίποτα. Εσύ, Νικόλα, μου θέλεις τίποτα? Είμαστε μια χαρά, μια χαρά και ο τρομάρης. Ένα πως εσύ, είσαι αρρωστός. Αν ήμουν άρρωστος, ήθελα να σε έλωσε φυσικά, να σου πω. Ναι, φταίω εγώ που νοιάζομαι για σένα. Αχ, ρε το αρέσκει το ρε. Να γίνεται η γυναίκα του χαλή να εμπατήσει και δεν τα αρέσκει. Πέτουτα, Γιάννη μου, πέτουτα. Ρε, εσύ ένα θησαυρό δίπλα σου. Ρε, ας πω. Εν δεν ξέρω να ξέρω καμιά να νοικοκυρευτείς. Και πότε είναι η Ευρώπα στο Καζαντί. Αχ, βρήκα από γέλιο. Ρε, έχει μάθος τόπος ελεύθερες κοπέλες, ρε. Ξέρεις ότι αντιστοιχούς τον καθένα μας και ώρα μέσα στους υποτρείς. Γιος ελεύθερος που μιλώ. Μπορεί να μπορείς όντως. Εν και σημαίνει ότι είναι λεπνούσιμες. Επειδή φάνηκε σε σου τη χερό και βρες την καλύτερη, την ομορφότερη, σημαίνει ότι είναι όλες οι ιδίες, φίλοι μου. Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Nothing. Ρε, εσείς βλέψεις για λουγιά. Αγία μου, ρε, να με σηκώνται ένα αστείο, να. Ποιο είναι, ρε. Ντάνι μου, με μίλας. Θα σπάσει η μάσκα και δεν θα πετύχει. Πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στην ενυδάτωση του προσώπου μας, ειδικά μετά το καλοκαίρι. Διότι, Ντάνι μου, το πρόσωπο μας είναι αφυτατωμένο από την έκθεση στον ήλιο. Ναι, αλήθεια, καλό ψέματα. Είπα σου, ακόμα 20 λεπτά. Ξέρω την πολλή ώρα, μάνα μου, αλλά έτσι θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Θα λάμπεις μπάμπι μου. Όχι, δεν ξέρω κανέναν, έτσι λέει η έκφραση. Δεν ξέρω κανέναν μπάμπι. Μόνο εσύ με ενδιαφέρεις. Μη χαμογελάς, θα σκάσει μάσκα. Πες μου να δούμε τι άλλες ψευκές σου εξεφώνησε ο Σπύρος. Απολογήθηκε για το ψέμα που μας είπε την περασμένη φορά. Για ποιον πουλά? Ότι ο παπάς σου ήταν ο εραστής της μαμάς μου. Πολλά γλυόρα θυμήθηκε. Είπε το για να καλύψει τον παπά του, τον θείο τον Κυριάκο. Δεν το λάλλεις, θείο, σε παρακαλώ. Εντάξει, sorry. Ένας παλιάνθρωπος. Μόνο που ο Σπύρος δεν το ήξερε τότε και προσπάθησε να τον προστατέψει. Ο Κυριάκος ήταν ο άνθρωπος που προσπάθησε να σκοτώσει τον παπά μου. Ναι, αλλά για χάρη του Σπύρου δεν το επέτυχε. Η αλήθεια είναι ότι είναι το μόνο σωστό πράγμα που έκαμε ο Σπύρος στην άχρηστη τη ζωή του. Ρε να ξέρεις το ότι τρέμει για την εκδίκηση του παπά του. Εν τόσο αδίσταχτος που μπορεί να σκοτώσει ακόμα και το γιο του. Ας ελπίσουμε ότι να τον έβρει αστυνομία και να το συλλάβει. Φυσικά, ο Σπύρος δεν ήρθε απλά να με δει και να απολογηθεί. Αλλά όντως ο έρωτας οπλίζει τον άνθρωπο με μια δύναμη που μπορεί να κάνει πράγματα διαφορετικά θα είναι αδιανόητα. Για παράδειγμα, η κόρη μου η μεγάλη, η Χαρά. Έφυγε, άφησε το σπίτι, άφησε την οικογένεια, τον μπαμπάν της, τους φίλους της, για να ακολουθήσει έναν άνθρωπο που ερωτεύτηκε. Έτσι είμαστε εμείς οι γυναίκες. Για τον έρωτα και για έναν άντρα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την άκρη του κόσμου. Και δεν σκέφτεστε αυτούς που αφήνετε πίσω σας? Δυστυχώς όχι. Εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνουμε το λάθος μας. Ο έρωτας σε τυφλώνει και δεν μπορείς να διαχωρίσεις το λάθος από το σωστό. Εμένα θα μου πεις. Έχεις δηλαδή προσωπική εμπειρία. Όλοι μας έχουμε. Φτάνει να μην πλεχτείς σε δύσκολα μονοπάτια. Για παράδειγμα, η μικρή μου η κόρη, η Ελένη, είχε μια περιπέτεια με ένα παντρεμένο.
Στο τσακ. Στο τσακ πήρε τη σωστή απόφαση. Και βέβαια τον έστειλε στη γυναίκα του. Αλλά πόρεσε από αυτό το χωρισμό, πόρεσε πολύ. Φαντάζομαι εσύ θα στάθηκες πατέρας και μάνα μαζί. Έτσι είμαι κι εγώ για τα παιδιά μου. Βέβαια τα δικά μου τα βάσανα δεν τελειώνουν ποτέ. Πολύ φοβάμαι ότι αν θελήσουν μια μέρα να ψάξουν περισσότερο για τον πατέρα τους, τότε ίσως να απογοητευτούν. Όπως μου είχες πει όμως, δεν νοιάστηκε ποτέ για τα παιδιά του. Οπότε μπορεί να μην θέλουν να γνωρίσουν κάποιον που τους έχει απορρίψει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί και να το κάνουν. Πάντως, αν επιλέξουν να ψάξουν περισσότερο ποιος είναι ο πατέρας τους, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα πληγωθούν. Τι θέλει πάλι η γυναίκα σου και μας μάζεψε όλους εδώ να περιμένουμε, δεν μπορούσε να μας πει? Βέβαια μας είναι εκπλήξη, γιατί να μας πει? Η εκπλήξη μας μάρανα τώρα. Ρε μάμου, γιατί έγκαμνεις υπομονή και κάθεσαι πας στα κάρβουνα? Το κάθεσαι πας σε μια πολλά όμορφη πολυθρόνα, είσαι σαν τη βασίλισσα της Αγγλίας. Η βασίλισσα είναι κοτσάχαρη. Ωπα, μάμα, συγγνώμη, δεν θα σε ξαναπροσβάλλω. Να δούμε τι σκέφτηκε πάλι η Μαρία. Κι εγώ έχω τόσες δουλειές. Αγιά, είδες πολλά μου τώρα, ξέρεις το. Γεια σας. Επιτέλους ήρθε. Καλώς το μωρό μου. Μαμά, είναι έκπληξη μας, έχεις? Πρέπει να το γιορτάσουμε. Γιατί πιάνει η Ομόνια Τσάπιολη? Έτσι θα το σχολιάσω. Σήμερα έκλεισα την πρώτη μου μαθήτρια για πιάνο. Σπουδαία τα λάχανα. Μητέρα, για μένα τούτο είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Μα τούτο είναι πολλά σπουδαίο πράγμα. Έλα παρακαλώ να ανοίξουν οι σαπάνιες. Εσύ ηλικιά μου, ρε μαμά? Δεν νομίζω, κάπου τσάμε. Εντζόρφη. Εν την είδα ακόμα, αλλά δεν θα κάνω μάθημα, δεν θέλω κανένα κοντά στους μαθητές μου. Αυτό μας έλειπε τώρα, να μας βγάλεις και έξω από το σπίτι μας. Άντε ρε μαμά, σταμάτα να μουρμουράς κι εγώ, σταμάτα. Θα μην είδω πολλά χαρούμενο, αγάπη μου. Κι έτσι, για να μην αγωνία μαμά μου και αερεμίσει, θα ξεκινήσει να σκάμπεις μαθήματα πιάνου δωρεάν. Ούλα που μένα, που λόγω μου. Δεν μπορώ να πω άλλο τα πράγματα. Νομίζω να λιποθυμίσω. Σταμάτα το θέατρο! Ηρέμησε, Νικόλας. Άντε να δω. Είναι δυνατό, γιε μου. Εσύ στη μάμα σου ικανή για φόνο. Μόνη τη ζωή. Δεν θα τα κατάφερνε. Αλλά είσαι και βοηθό. Και ποιος ήταν ο βοηθός της? Η κόρη της η Φάνη. Η κόρη της η Φάνη. Ένα αρφί σου, ρε. Ναι. Αλλά όχι από την πλευρά του παπά μου. Ο παπάς μου για τη Φάνη ήταν ένας ξένος. Αν δεν είχε δικό της το σχέδιο να το σκοτώσουν μαζί. Φίλιππε μου, μην το πιστεύεις. Ακόμα δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγκατέλειψε μας ο παπάς του. Δεσπίνα μου, πέ μου να χαρείς. Πώς εξαφανίστηκε ο πρώην άντρας σου? Ήρθε στην Κύπρο. Ήρθε στην Κύπρο για να μας έβρει. Είχαμε πάει με τη Φάνη για να γλιτώσουμε. Διότι έγινε πάρα πολλά βίος. Και ανακάλυψε μας. Και χτύπησε μας και δεστιό πάρα πολλά άγρια. Ο Νικόλας μου δεν ήθελε να έρθει, διότι έπεισε τον ότι έφταιγε εγώ για όλα. Και από τότε εξαφανίστηκε. Και κανένας δεν τον ξαναείδε. Εγώ πάντως δεν ξέρα ότι εξαφανίστηκε στην Κύπρο ο πρώην άντρας σου. Ναι. Ήταν πιο βολικό να το σκότωσε στην Κύπρο. Κατάλαβες? Σταμάτα! Δεν τον σκότωσα εγώ. Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Με συγχωρείς.
συγχωρείς για την απότομη αλλά για τη συμπεριφορά μου. Δεν θέλω να σε φορτώνω και με τα δικά μου τα προβλήματα. Απλά μελαγχολώ κάθε φορά που σκέφτομαι ότι μεγαλώνω δύο παιδιά χωρίς να τα έχει αναγνωρίσει ο πατέρας τους. Εγώ αυτό που άνοιξα αυτή τη συζήτηση. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι θα είμαι δίπλα σου. Σε κάθε δύσκολη στιγμή. Τώρα βέβαια τα παιδιά μου θα έχουν ακόμη ένα λόγο να με περιβολούν. Τι εννοείς? Το πρώτο που δεν μου συγχωρούν είναι ότι δεν γνώρισαν ποτέ πατέρα. Αλλά δεν φταίω εγώ που μας εγκατέλειψα. Το δεύτερο είναι ότι δουλεύω στην πυραρία. Δεν φταίω εγώ που χρειάζομαι τα χρήματα για να τα μεγαλώσω και δεν μπόρεσα να βρω μία άλλη δουλειά. Και ο τρίτος λόγος που θα σου επιτεθούν είναι η σχέση σου μαζί μου. Ακριβώς. Και τα νιώσεις? Καθόλου. Έχω απίστευτη ανάγκη αυτή τη στιγμή στη ζωή μου έναν άνθρωπο σαν εσένα. Ανησυχώ όμως για τα πειράγματα που θα δεχτούν τα παιδιά στο σχολείο όταν μάθουν ότι η μάνα τους βγαίνει με τον καθηγητή τους. Να μη φοβάσαι. Να μη φοβάσαι. Όταν έχουμε ο ένας τον άλλο, όλα θα ξεπεραστούν. Ναι, αλλά... Δεν έχει αλλά. Να σου το φέρνω άλλον που γυριστά. Το δόν που έμαθα πρέπει να το ξέρεις. Το δόν που έμαθα σαν έμπο το Σπύρο που το έμαθα, είσαι σίγουρα ψέματα. Κοίτα, όταν είπε ότι η μαμά μου είχε ένα εραστή, ήταν αλήθεια. Είχε πει ότι ο εραστής της ήταν ο παπάς μου. Ναι, δεν είπε όλη την αλήθεια. Δεν είπε όλη την αλήθεια για να καλύψει τον πραγματικό εραστή, που ήταν ο παπάς του. Κατά τα άλλα, όλα όσα είπε ήταν αλήθεια. Ήταν αλήθεια ότι η μαμά μου είχε νεραστεί. Ήταν αλήθεια ότι να μου πω τα μωρά του παπά μου είναι τα βιολογικά δικών του. Σωστά. Σωστά. Οπότε, δεν είναι τόσο ψεύτης όσο τον κατηγορούσαμε. Τι σου είπε μπάλε, Ρελένη? Ρενέ, επάλευκα μέρες μέσα μου αν έπρεπε να σου το πω ή όχι. Για ποιον πράγμα, Ρελένη, πέ μου επιτέλους. Ο Σπύρος είπε ότι γνωρίζει ποιος ευθύνεται για την αυτοκτονία της μάμας σου. Τι? Ποιος? Ποιος? Ο παπάς σου, Ρένα. Ο κύριος Φίλιππος, εσύ ξέρει καλά ακόμα. Να σε μάθει όμως. Νικόλας μου, τη μάμα σου ξέρω ότι που τον καιρό που ήταν μαθήτρια. Τότε μπορεί να ήταν αθώα. Και καλή μαθήτρια. Μετά έγινε και δολοφόνος. Την ημέρα που αυτοκτονίζε η μάμα μου. Ο παπάς μου ήταν αγκλία με η Δεσπίνα. Έτσι μου είπε Ρένα μου ο κύρις μου. Είδαν τους μαζί. Είσαι σίγουρος για τούτο? Είναι τα λόγω είσαι να μου πει ψέματα. Παπά, αν ο Φίλιππος επίεν τότε να δει έναν παλιόν του φλερτ, τότε γιαυτίσιμο. Τι είμαστε εμείς να τον κρίνουμε? Εμείς δεν θα τον κρίνουμε. Αλλά η κόρη του πρέπει να ξέρει.
και να ψάξει αν ο παπάς της έσπρωξε τη μαμά της στο θάνατο. Το μωρό μας θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα που σκέφτεσαι, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι το τελευταίο. Μένα γιατί με φυλάει, με αγκαλιάζει κανονικά. Δίπλα σου είναι, ρώτησε την. Τη ρωτάω, αλλά δεν απαντάει. Τότε σταμάτα να το ψάχνεις.